Φίλες και φίλοι, χαίρετε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλώς ήρθατε. Είμαστε κοντά σας με την όμορφη ζωή και κάθε φορά έχουμε καλεσμένους που προσπαθούν να μας κάνουν πιο όμορφη τη ζωή μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η κυρία Όλγα Προβίδα Μουκίδου, είναι κοινωνική λειτουργός και κατηχήτρια στα κατηχητικά της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα εδώ στο σταθμό για το θέμα που είχαμε αναπτύξει σε παλαιότερες εκπομπές. Για τα όρια μιλήσαμε, πόσο σημαντικά είναι, πώς διαμορφώνουν την προσωπικότητα του παιδιού μας. Θα θέλαμε σήμερα να μας κατατοπίσετε σχετικά με το θέμα της τιμωρίας. Τιμωρία, οριοθέτηση και πώς βοηθάει στην αυτορύθμιση των παιδιών μας. Πραγματικά, τιμωρία και οριοθέτηση, το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, σαφώς και δεν ταυτίζονται. Άλλο οριοθέτηση και άλλο τιμωρία. Όταν τιμωρούμε ένα παιδί, και θα δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει περισσότερο αντιληπτό, τότε το μήνυμα που λαμβάνει το παιδί είναι ποιο? Ότι ξέρεις, εγώ τιμωρώ εσένα, δηλαδή το παιδί, και δεν τιμωρώ την πράξη που έκανε το παιδί. Και ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα εδώ. Έρχεται το παιδί στο σπίτι μια μέρα και βιαστικά, όπως περνάει από την τραπεζαρία, πιάνεται το τραπεζομάντιλο στο κουμπί του σακακιού του και ό,τι κρύσταλλο έχουμε πάνω πέφτει και θρηματίζεται. Πώς θα αντιδράσει η μητέρα εκείνη τη στιγμή? Όσο έγκρατης και να είναι, όσο ψύχρημη και να είναι, όταν βλέπει ότι καταστρέφονται τα σάκια, βάζα, σοκολατιέρες, δεν ξέρω τι άλλο πολύτιμο αντικείμενο μπορεί να έχει πάνω στο τραπέζι, σαφώς η αντίδρασή της, μάλλον, ίσως θα είναι «Τι είναι αυτό που έκανες? Είσαι απαράδεκτος, είσαι κακό παιδί. Συνέχεια τα ίδια κάνεις. Δεν αντέχω άλλο με σένα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Πάντα απρόσεκτος. Ποτέ δεν προσέχεις. Τίποτα δεν προσέχεις. Είσαι και θα παραμείνεις κακός και απρόσεκτος». Ποιο είναι το μήνυμα που λαμβάνει το παιδί? Τι έδωσε η μάνα τώρα στο παιδί? Την πείραξε το παιδί? Πείραξε το παιδί. Θέλω να πω ότι η μαμά αυτή τη στιγμή βάζει απέναντι το παιδί και συνεχώς το του φυκίζει. Συγγνώμη που αναφέρομαι και πάντα έτσι χρησιμοποιώντας τη μαμά, αλλά πιο πολλές ώρες είναι η μαμά συνήθως στο σπίτι. Λοιπόν, και του φυκίζει το παιδί με διάφορα κοσμητικά επίθετα που αν τα πάρουμε ένα-ένα υποβιβάζουν το παιδί. Είσαι κακός, κάκιστος, είσαι απρόσεκτος, δεν προσέχεις ποτέ, δεν φροντίζεις τα πράγματα. Πάντα τα ίδια λάθη κάνεις. Συνεχώς κατακλείζεται το παιδί από αρνητικές λέξεις, από αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Και κατακλείζεται μόνο το παιδί. Και όχι η πράξη. Δεν είσαι εσύ κακός, αλλά κακό ήταν αυτό που προκλήθηκε από μια σου απροσεξία. Η στάση των γονέων δηλαδή επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των κανόνων. Η στάση του γονέα σαφώς και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του κανόνα, αλλά και κάτι ακόμη που έχουμε εδώ είναι ότι η τιμωρία, δηλαδή η στάση του κανόνα, ο κανόνας, η συνέπεια του κανόνα απευθύνεται στην πράξη. Έτσι. Δεν σου άρεσε το σπανακόρισο, θα μείνεις νηστικός, αλλά πώς να πω, δεν είσαι κακός και θα μείνεις νηστικός. Έτσι, δεν είσαι ανάξιος, δεν είσαι μη συνεπής, δεν είσαι, αλλά τι, δεν γίνεται αυτό για σένα, για το παιδί μου που σε αγαπώ και σε λατρεύω, αλλά γίνεται για την πράξη. Είναι το αποτέλεσμα της πράξης. Ενώ στην τιμωρία τιμωρούμε όχι μόνο σωματικά, αλλά και λεκτικά το ίδιο το παιδί. Δεν χτυπούμε δηλαδή την πράξη. Αν μπορούσαμε να κάνουμε την πράξη αντικείμενο, χειροπιαστό. Και είχαμε το αντικείμενο, δηλαδή την πράξη από τη μία και το παιδί από την άλλη. Τι είναι αυτό που πείραξε το γονέα? Η πράξη που έκανε. Ποιον χτυπά το παιδί, ποιον χτυπά ο γονιός? Το παιδί. Μάλιστα. Ταυτίζει την πράξη με το παιδί. Η οποία πράξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έγινε ηθελημένα.
πέρασε το παιδί, άρπαξε το κουμπάκι, το κρόσι από το καρέ, από το σεμένα, από το τραπεζομάντιλο και όλα τα πράγματα πέσαν κάτω. Είναι κάτι που ήθελε να συμβεί το παιδί? Όχι, φυσικά. Έτσι. Σε αυτήν λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα για το ποια είναι η διαφορά τιμωρίας και οριοθέτησης. Όταν πάει ένας γονιός να τιμωρήσει, πριν τιμωρήσει θα σκέφτεται, έχω την πράξη, έχω και το παιδί. Ποιον χτυπάω, ποιον μαλώνω, ποιον υποβιβάζω, το παιδί ή την πράξη. Θα λέγαμε ότι οι κανόνες μια φορά θεσπίζονται. Οι κανόνες δεν θεσπίζονται μια φορά. Αλλάζουν. Οι κανόνες αλλάζουν συνεχώς, ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται το παιδί. Προσαρμόζεται και ο ανάλογος και ο αντίστοιχος κανόνας. Και μέχρι να φτάσουμε στη θέσπιση του κανόνα, ανάλογα με τις ηλικίες, ανάλογα με το παιδί και ανάλογα με το περιεχόμενο που θέλουμε κάθε φορά να έχει ο κανόνας, ας δούμε λίγο πώς ο κανόνας αυτός, ας δούμε λίγο γιατί είναι απαραίτητο να τηθεί ο κανόνας και πόσο ένας κανόνας βοηθάει στην απόσβεση μιας αρνητικής συμπεριφοράς ή μιας αρνητικής πράξης. Και για ποιο λόγο είναι καλό, να δούμε κιόλας, είναι άραγε καλό να αντικαθίσταται η τιμωρία από την οριοθέτηση. Είπαμε λοιπόν ότι η τιμωρία απευθύνεται στο παιδί και όχι στην πράξη του παιδιού. Ας πάρουμε τώρα ένα παράδειγμα μιας αρνητικής πράξης και πώς μπορεί ο γονιός να βοηθήσει το παιδί στο να αποφύγει αυτή την πράξη μέσω της οριοθέτησης. Έρχεται το παιδί από το σχολείο. Πετάει τα πράγματά του από εδώ και από εκεί. Ο γονιός επηρεάζεται πολύ αρνητικά από αυτό. Δύο τρόπους έχει να αντιδράσει. Ή με τιμωρία ή με οριοθέτηση. Αν επιλέξει την τιμωρία, θα αρχίσει να βρίζει και να φωνάζει το παιδί. Είσαι ακατάστατος, είσαι κακός, είσαι αυτό, είσαι εκείνο και πάλι τα ίδια και χθες και προχθές κτλ. Πάμε τώρα στην οριοθέτηση. Ψάχνουμε να βρούμε για ποιο λόγο το παιδί με το που έρχεται, ενώ εμείς του έχουμε κάνει συστάσεις, εκείνο εξακολουθεί να πετάει τα πράγματά του από εδώ και από εκεί. Γιατί πίσω από κάθε πράξη πάντα υπάρχει μια αιτία, πάντα υπάρχει ένας λόγος. Μήπως δεν προσέχουμε όσο πρέπει το παιδί? Μήπως δεν το προσέχουμε όταν πράττει κάτι καλό και το προσέχουμε όταν πράττει κάτι κακό? Και να θέσω ακόμη ένα ερώτημα. Αν το δωμάτιό του ήταν απόλυτα τακτοποιημένο, ερχόταν το παιδί από το σχολείο και τακτοποιούσε τα πράγματά του στην κρεμάστρα, στον καλόγερο, στην ντουλάπα, στο πλυντήριο και δεν ξέρω πού, θα ασχολιόμαστε μαζί του? Θα ρωτούσαμε πώς πέρασε στο σχολείο, θα το επιβραβεύαμε για τα μαθηματάκια που είχε πολύ καλή επίδοση ή θα ήμασταν ήσυχοι αφού δεν μας ενοχλεί το παιδί? Όπως γίνεται με τα βρέφη που το βρέφος όταν πεινάει αφού δεν έχει φωνή τη χρησιμοποιεί το κλάμα. Έτσι. Και τι μαθαίνει, κλαίω, έρχεται η μαμά μου και με ταΐζει. Είμαι ήρεμο, δεν ασχολείται κανείς μαζί μου. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Οπότε εδώ τώρα θα δούμε και το δεύτερο ερώτημα που θέσατε, αν ανάλογα με την ηλικία καθορίζουμε και τα όρια και τους κανόνες. Λοιπόν, στην πρώτη φάση, δηλαδή στο βρέφος, είναι πολύ φυσιολογικό. Κλαίει να του δώσω το γάλα. Για να μην όμως οθήσω το παιδί στο να ζητήσει το γάλα με τρόπο αρνητικό, κάνω κάτι άλλο. Κάθε πόσες ώρες τρώει το παιδί μου? Στην αρχή κάθε 2, μετά κάθε 4, μετά κάθε 6. Είναι ρυθμισμένο σε συνεργασία με το γιατρό. Η μαμά λοιπόν έχει μια καταστασούλα, έναν κατάλογο και λέει τι ώρα πήγε, 2, είναι ώρα να φάει το παιδί μου. Του δίνει γάλα, δεν χρειάζεται να κλάψει το παιδάκι, οπότε το παιδάκι δεν παίρνει το μήνυμα ότι κάθε φορά που κλαίω η μαμά μου μου δίνει αυτό που θέλω, από βρέφος, το τονίζω, έτσι. Αλλά τι παίρνει σαν μήνυμα, ότι
η μαμά μου γνωρίζει τις ανάγκες μου. Γνωρίζει τις ανάγκες μου και έρχεται και με αγκαλιάζει και με τη λίγη με την αγκαλιά της και μου δίνει αυτό που θέλω, δηλαδή το γάλα, όταν εγώ είμαι ήσυχος και φρόνιμος. Καταλάβατε τώρα πώς γίνεται, πώς μπαίνει ο κανόνας και πώς τίθεται η οριοθέτηση. Από βρέφος δηλαδή. Από βρέφος, από τόσο μωρό παιδάκι. Αν αυτό το παιδάκι που κλαίει, σε αυτή τη φάση εμείς ανταποκρινόμαστε παρά το ότι εκείνο μας έχει δώσει σήμα, ότι κοίταξε, τι σου λέω, κλαίω για να μου δώσεις να φας. Εξού και η παροιμία. Αν δεν κλάψει το παιδί, δεν του δίνει η μάνα φαγητό. Αυτό όμως παλιότερα που οι μάνες είχαν άλλες ασχολίες. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη φάση. Περνάει ο πρώτος χρόνος. Το παιδί θα διεκδικήσει κάτι άλλο πάλι με μια αρνητική συμπεριφορά. Και για ποιο, γιατί έτσι έχει μάθει, ότι ο γονιός μου με κοιτάει όταν εγώ συμπεριφέρομαι αρνητικά. Και πάμε τώρα στο παράδειγμα τον ίν με την τσάντα και την ακαταστασία, ότι ο γονιός μου ασχολείται μαζί μου όταν εγώ όλα τα πράγματα τα έχω φίδι μύτη. Τι θα κάνω λοιπόν σαν γονιός, αφού κάθε πράγμα το πάει όπου να είναι, όμως ένα πράγμα τακτοποιεί στη θέση του, έστω και τυχαία. Τι θα πω, μπράβο Δημήτρη, μπράβο σου, έκανες κάτι πάρα πολύ καλό σήμερα. Τα παπουτσάκια σου τα έβαλες στην κατάλληλη θέση. Επιβραβεύουμε δηλαδή τα παιδιά. Επιβραβεύουμε την καλή συμπεριφορά. Όχι τα παιδιά γενικά, επιβραβεύουμε την καλή συμπεριφορά. Δεν τον επιβραβεύουμε, αλλά ούτε και τον κατηγορούμε για την τσάντα που την πέταξε στη μέση του σπιτιού. Αλλά βρίσκουμε κάτι καλό. Αλλά βρίσκουμε το καλό που έκανε και ξεκινάμε από εκεί. Μάλιστα. Τώρα, εγώ ανέφερα την ηλικία για να έχει τσάντα, σημαίνει είναι πάνω από 7, πάει σχολείο. Ή μπορεί να είναι και στο παιδικό, στο νηπιαγωγείο. Αλλά αυτό κανονικά, καλό θα ήταν να ξεκινήσει από τη βρεφική ηλικία. Γιατί σε αυτήν την ηλικία των 7, 8, 9 χρόνων, όχι ότι δεν θα διορθωθεί ή δεν θα βελτιωθεί το παιδί, αλλά θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και θα πρέπει και ο γονιός να οπλιστεί με επιμονή και υπομονή για να μπορέσει να αλλάξει στο παιδί αυτό που μέχρι τώρα έχει περισσότερη έμαθε. Δουλειά μετά, ναι. Έχει περισσότερη δουλειά. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, είπαμε, εκπαιδεύουμε το παιδί στη θετική συμπεριφορά. Υπάρχουν, θα λέγαμε, εξαιρέσεις στους κανόνες. Υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες και θα τους αναφέρουμε. Να ολοκληρώσω μια στιγμή Βεβαίως. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Εκπαιδεύουμε λοιπόν το παιδί στη θετική συμπεριφορά. Όταν έρθει η μαμά και ο παπάς, όταν έρθει, συγγνώμη, ο παπάς από τη δουλειά και τα άλλα τα αδέρφια, αν υπάρχουν, εμείς το βροντοφωνάζουμε αυτό δυνατά, να το ακούσουν όλοι. Ξέρετε τι έκανε ο Δημητράκης. Με το που ήρθε, έβαλε τα παπούτσια στη θέση του. Πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά για το παιδί είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, πιστέψτε με. Και όλοι έχουν συνεννοηθεί, εννοείται, και δείχνουν ένα θαυμασμό και επιβραβεύουν το Δημητράκη γι' αυτό. Και προσπαθεί ο Δημητράκης την επόμενη λοιπόν, φορά να κάνει επίσης αυτό. Αυτό το λέμε ανατροφοδότηση και αναφορά θετικής συμπεριφοράς. Την επόμενη και ενθάρρυνση θετικής συμπεριφοράς. Την επόμενη ο Δημητράκης θα προσπαθήσει να βάλει στη θέση του και το σακάκι και το μπουφανάκι και μετά την τσαντούλα και σιγά σιγά ο γονιός αγνοεί εντελώς τις άτοπες συμπεριφορές, επιβραβεύει το παιδί για τις καλές συμπεριφορές και όταν αυτό αρχίζει σιγά σιγά και καταφέρνει ο Δημητράκης να το υλοποιήσει, θέτουμε τις επιβραβεύσεις χωρίς να έχουμε απαγορεύσεις, δηλαδή συνέπειες στη μη τήρηση κανόνων και όταν το ολοκληρώσει όλο αυτό, δηλαδή τη μια μέρα τακτοποιείς τα παπουτσάκια, την άλλη την τσάντα, την άλλη τον μπουφάν, την άλλη το άλλο και δούμε ότι όλα τίνουν, οι περισσότεροι, όλα τίνουν στην τακτοποίηση του σπιτιού και ότι οι περισσότεροι κανόνες ικανοποιούνται, τα περισσότερα μέτρα να πούμε ικανοποιούνται, τότε θέτουμε κανονικά το μέτρο, τον κανόνα δηλαδή, και έχουμε απαιτήσεις από τον κανόνα του τύπου συνέπειες του κανόνα αν δεν τηρηθεί. Αγνοούμε λοιπόν τις άτοπες συμπεριφορές, δίνουμε πλεονεκτήματα και δικαιώματα στο παιδί και όταν το τηρήσουμε όλο αυτό, να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε και την απόσβεση της αρνητικής συμπεριφοράς. Μάλιστα.
για την επεξήγηση που είπατε των κανόνων. Ναι, αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Εννοείται, και αν υπάρχουν εξαιρέσεις των κανόνα, αρχικά εννοείται ότι εξηγούμε στο παιδί για κάθε φορά που το επιβραβεύουμε για ποιο λόγο, τι ήταν αυτό που μας άρεσε, τονίζοντας πάλι την προσωπικότητά του, βάζοντας ότι αυτό δείχνει πόσο μας αγαπάς. Ξέρει κάθε μανούλα πώς να προσεγγίσει το παιδί της και τι είναι καλύτερο για το ίδιο. Αλλά πάντα ακούγονται πράγματα για το καλό που έκανε και αυτό το καλό, τι αντίκτυπο, πόσο καλό αντίκτυπο έχει και σε εμάς. Τακτοποίησες, έχω χρόνο να ασχοληθώ μαζί σου. Εξηγούμε στο παιδί. Εξαιρέσεις στους κανόνες. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν εξαιρέσεις στους κανόνες, όπως και ο καλός κανόνας και ο μη καλός κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του. Αλλά ο καλός κανόνας έχει και καλές εξαιρέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, θέλουμε το παιδί κάθε μεσημέρι που έρχεται από το σχολείο, τι να κάνει, να πλένει τα χέρια. Αυτό είναι ένας πολύ καλός κανόνας. Και δεν τον παραβαίνουμε ποτέ και με τίποτα. Γιατί τι συνεπάγεται για το παιδί? Κάποια αρρώστια, κάποια ίωση, κάτι οτιδήποτε. Συμβάλλει στην καλή υγιεινή. Συμβάλλει στην καλή υγιεινή. Ναι. Έρχεται όμως κάποια μέρα το παιδί και έχει η μαμά τόσο νόστιμο φαγητό που δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό. Τι θα κάνει? Θα φάει χωρίς να πίνει τα χεράκια του? Ναι, όμως αυτό θα του κάνει κακό. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κυρία? Ωραία. Εξαιρείται ο κανόνας. Δεν θα φάει με τα άπλυτα χέρια, θα έχει άπλυτα τα χεράκια το παιδάκι, ναι, αλλά θα το ταΐσει η μανούλα στο στόμα. Και θα τονίσει τι? Επειδή σε συνυπήρε η μυρωδιά του φαγητού και είσαι και τόσο πεινασμένος και βλέπω ότι τρέχουν τα σά, όπως λέμε, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Έχει τόσο λαχτάρα να το φάει το φαγητό. Μεγάλο, πεινάω, βρε μαμά, ναι. Δεν προλαβαίνω, σε παρακαλώ, μια μπουκιά να πάρω. Έτσι, εκείνη τη στιγμή η μαμά δίνει μια μπουκιά με το χέρι της και εξηγεί ταυτόχρονα στο παιδί ότι σε ταΐζω επειδή τα χεράκια, αν δεν τα πλύνουμε, σαφώς και δεν τρώμε. Μέχρι σε τι ηλικία αυτό μπορούμε να το κάνουμε? Γιατί και αν γίνεις ένα παιδί που είναι 18 χρονών, τι πειράζει? Τρυφερότητα είναι από τη μαμά προς το παιδί. Ναι, αλλά ένα παιδί 18 χρονών θα το ζητήσει μόνο του. Θα πει, αυτό δηλαδή, είναι πλέον συνειδητοποιημένο, ναι, και ξέρει ότι αν φάω με άπλυτα χέρια θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα για μένα. Οπότε λέει σε όποιον είναι στην κουζίνα, σε παρακαλώ, δώσ' μου μια μπουκιά. Ναι. Και εμείς νομίζω μερικές φορές το πράττουμε. Απλά θέλω να πω ότι καμιά φορά υπάρχουν και οι καλές εξαιρέσεις. Ή κάτι άλλο, το είχαμε πει νομίζω και στην πρώτη εκπομπή, είναι το παιδί μας ένα πάρτι γενεθλίων. Και το όριό μας είναι ότι κοιμόμαστε στις 8.30 ώρα. Δεν πειράζει, ας κοιμηθούμε και στις 10 εκείνο το βράδυ. Γιατί η ευχαρίστηση που θα πάρει το παιδί δεν αναπληρώνεται με κάτι άλλο. Έτσι. Απλά φροντίζουμε τι οι εξαιρέσεις να είναι πραγματικά εξαιρέσεις και να μην είναι συνήθεια. Γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε την εξαίρεση με τη συνήθεια. Λέει η μαμά, θα κοιμηθείς στις 8.30. Όχι, λέει η μαμά, δεν θα δεις τηλεόραση. Όμως τώρα θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο. Και θέλω να μιλήσω ανενόχλητα. Άρα, σ' αφήνω να δεις τηλεόραση. Την άλλη θέλω να βγω με τις φίλες μου. Μένεις στο σπίτι και βλέπεις τηλεόραση. Την άλλη, έχω να κάνω κάποιες δουλειές. Σοβαρές, τρέχουν. Πρέπει να παραδώσω μια εργασία για αύριο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ μαζί σου. Άρα σου επιτρέπω να δεις τηλεόραση. Μία, δύο, τρεις εξαιρέσεις φτιάχνουν ένα καινούριο κανόνα. Ναι. Καταργείται λοιπόν ο κανόνας. Το παιδί δεν μπορεί να λάβει ότι δεν βλέπω τηλεόραση σε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή του απογεύματος. Αλλά βλέπω όποτε η μαμά μου είναι απασχολημένη. Άρα λοιπόν προσέχουμε να είμαστε σταθεροί στους κανόνες που θέτουμε και οι εξαιρέσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές στην καλύτερη, έτσι, μας διευκολύνουν. Οι καλές εξαιρέσεις μας διευκολύνουν. Είναι μικρές βέβαια, αλλά είναι πολύ θετικό. Είναι μια μικρή ανάσα ζωής. Ακριβώς. Αυτό που είπαμε, δηλαδή ελάτε στη θέση ενός παιδιού που περνάει ή είναι σε μια παιδική χαρά. Και παίζει, η μαμά λέει, 7 η ώρα επιστρέφεις, γιατί διαβάζουμε. Δεν έχεις τελειώσει τα μαθήματά σου. Δεν μπορούμε όμως να πούμε 7 η ώρα έχεις φροντιστήριο, παίζεις την παιδική χαρά και δεν θα σε πάω. Γιατί το παιχνίδι στην παιδική χαρά είναι κάθε μέρα. Ναι. Αν όμως έχει φροντιστήριο το παιδί στις 7 η ώρα
και η ομάδα του σχολείου του παίζει ποδόσφαιρο. Και το παιδί θέλει να πάει στο ποδόσφαιρο, να δει την ομάδα του σχολείου. Τότε δεν θα πούμε όχι, επειδή έχει αγγλικά στις 7. Άρα... Δεν χάλασε ο κόσμος. Και αν δεν πάει μια φορά στο φροντιστήριο. Ας μην είμαστε δηλαδή τόσο αυστηροί κάποιες φορές. Να μην είμαστε αυστηροί. Όχι, να μην είμαστε αυστηροί. Εξαιρέσεις στους κανόνες λοιπόν, όταν αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού με τον οποιοδήποτε τρόπο. Να πούμε κάτι ακόμη εδώ για να διευκολύνουμε τους γονείς. Κάτι πάρα πολύ καλό για να νιώθει και το παιδί ελεύθερο μέσα από τους κανόνες και να μην νιώθει ότι είναι συνεχώς στο πρέπει και στο δεν πρέπει και ότι βρίσκομαι ανάμεσα από δύο τείχους. Δεν μπορώ να πάω πιο πολύ από εδώ. Ανάμεσα είμαι σε έναν δρόμο, αριστερά και δεξιά έχω γκρεμό. Και αν παραβώ τον κανόνα, θα πέσω στον γκρεμό από δεξιά. Αν παραβώ από αριστερά, θα δεν πέσω στον άλλο γκρεμό. Ναι. Λοιπόν, τότε κάνουμε το εξής. Παίρνουμε ένα φύλλο χαρτί και ζωγραφίζουμε τρεις ζώνες. Μία ζώνη πράσινη, μία ζώνη κόκκινη, μία ζώνη κίτρινη. Η πράσινη ζώνη επιτρέπονται τα πάντα. Η κίτρινη ζώνη επιτρέπονται με περιορισμούς και η κόκκινη ζώνη απαγορεύονται διαροπάλου. Οι κανόνες. Αυτό θα πρέπει να κάνουν οι μανούλες. Οι μανούλες. Και να δούμε τώρα πώς γίνεται αυτό στην πράξη. Ας υποθέσουμε ότι έχω ένα παιδί και εκφράζει την επιθυμία του να παίξει στο δωμάτιό του. Τι θα του πω? Παίξε. Δωμάτιό σου είναι, μπορείς να παίξεις όπως θέλεις, όσο θέλεις. Δεν το περιορίζω. Μπορεί αυτό να θέλει να παίξει από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα και να μην κοιμηθεί το μεσημέρι. Οκ, μπορεί να παίξει. Άρα λοιπόν απεριόριστη ελευθερία. Σε αυτό το κομμάτι, στην πράσινη ζώνη, μπορώ να παίξω όσο θέλω στο σπίτι μου. Θέλει το συγκεκριμένο παιδί να πάει να παίξει στο πάρκο. Προσχολικής-σχολικής ηλικίας. Σε αυτή την περίπτωση τη λέμε, ναι, θα πας στο πάρκο αφού το θέλεις. Αλλά θα πας από τις 4 ή από τις 5 έως τις 6 ή έως τις 7. Θα πας για ένα δίωρο. Από τις 4 έως τις 6 είναι χειμώνας, από τις 5 έως τις 7, 8 ξέρω, αν είναι καλοκαίρι. Οριοθετούμε το χρόνο που θα έχει. Οριοθετούμε το χρόνο, οριοθετούμε και τον τόπο. Και θα είμαι κάπου εκεί κοντά να σε βλέπω, γιατί ένα παιδάκι 4, 5, 7, 8 δεν μπορούμε μόνο του σε πάρκο, ειδικά σε μια μεγάλη πόλη. Ζητάει το παιδάκι μας τώρα να πάει σε έναν πολυσύχναστο δρόμο να παίξει. Θα πούμε ναι, όχι. Σε καμιά περίπτωση. Ρητά όχι. Είναι η κόκκινη ζώνη. Γιατί αν το παιδάκι μας πάει να παίξει στο δρόμο, τι θα συμβεί? Το πιο πιθανό ατύχημα. Μάλιστα. Και εξηγούμε στο παιδί για ποιο λόγο δεν επιτρέπουμε το δρόμο. Και αυτό μπορεί να γίνει και με πολλές άλλες πράξεις, δραστηριότητες ή συμπεριφορές του παιδιού. Ανέφερα τώρα κάτι που είναι πάρα πολύ πρακτικό και πολύ κατανοητό. Και να προσθέσουμε κάτι ακόμη εδώ και να είναι και το τελευταίο, είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ηλικία του παιδιού για να καθορίσουμε τους κανόνες, τα όρια και τις συνέπειες. Άλλα όρια, άλλους κανόνες έχουμε σε ένα παιδάκι 40 ημερών, 5 χρονών, 15 χρονών, 25 χρονών. Να πούμε και ένα παράδειγμα. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι σε ένα βρέφος ορίζουμε τους κανόνες. Και τι είναι οι κανόνες? Είναι οι αρχές που έχει κάθε οικογένεια σχετικά με τα πιστεύω της, τις αξίες της και όλα αυτά και που έχουν σχέση με το παιδί. Τι μας ενδιαφέρει? Η ασφάλεια. Η ασφάλεια λοιπόν του παιδιού όταν είναι νεογέννητο. Τι θα κάνουμε για την ασφάλειά του? Πόρο του μπεμπέ. Περιορισμένος ο χώρος. Ή κάγκελα στο κρεβάτι. Επίσης περιορισμένος. Επειδή μας ενδιαφέρει η ασφάλειά του. Να μην πέσει. Αυτός είναι ο κανόνας από την πλευρά μας. Το όριο μένει σταθερό. Ασφάλεια. Ο κανόνας αλλάζει. Κάγκελα. Γίνεται 2 χρονών το παιδί μας. Αρχίζει και περπατάει, τρέχει κτλ. Έχουμε σκάλα. Το κάγκελο θα φύγει από το κρεβάτι, θα πάει στη σκάλα. Κανόνας. Μεταφέρθηκε μεγαλύτερος χώρος ελευθερίας. Κινείται όπως θέλει μέσα στο σπίτι. Ή βάζουμε σίτα στα κάγκελα, αν έχουμε κάγκελα στο σπίτι. Ή βάζουμε κάγκελα, βάζουμε σίτα στα κάγκελα της αυλής, μη μας βγει έξω από την αυλή. Πάλι περιορίζουμε κατά κάποιο τρόπο, αλλά δίνουμε και μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλάζει ο κανόνας. Και οι συνέπειες. Μεγαλώνει το παιδί μας.
μαθητής Δευτέρας Δημοτικού. Μεγαλώνουν και οι δυσκολίες. Μεγαλώνουν και οι δυσκολίες. Το όριο μένει σταθερό. Με ενδιαφέρει η ασφάλεια του παιδιού μου. Τι αλλάζει ο κανόνας? Δεν έχω πλέον κάγκελα. Τι να τα κάνω? Ωφελούν? Όχι. Αφού λοιπόν δεν ισχύει ο κανόνας, πάβει και να υφίσταται. Πάβει και να υπάρχει. Δεν με χρησιμεύει το κάγκελο κάπου. Τι κάνω όμως? Κάνω κάτι διαφορετικό. Βάζω καινούριους κανόνες που έχουν πάλι άμεση σχέση με την ασφάλεια του παιδιού μου. Τι, μπορώ να το αφήσω να πάρει το ποδήλατο και να πάει σε έναν πολυσύχναστο δρόμο? Όχι. Δυσκολεύεται να το χειριστεί. Μπορώ να του πω, πήγαινε, ενώ δεν ξέρει κολύμπη, να πάει σε μια πισίνα και να κολυμπήσει στο σημείο που, είναι, που δεν πατάει? Δύσκολο και αυτό. Δεν θα το αφήσω, θα πνιγεί. Κινδυνεύει το παιδί μου. Η ασφάλεια, το τονίζω, μένει σταθερή. Ο κανόνας όμως αλλάζει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ανάλογα με τις καταστάσεις που βιώνει το παιδί μου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται. Αλλά πάντα βασικός παράγοντας στη θέσπιση των κανόνων, εξακολουθώ να λέω πως είναι η αγάπη, το ενδιαφέρον, η φροντίδα για το παιδί. Μας το τονίζετε ιδιαίτερως αυτό, ότι πρέπει να έχουμε αγάπη στα παιδιά μας και αυτό να περάσουμε και στους τηλεθεατές μας. Έτσι μόνο θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα που έχουν με τα παιδιά τους, κυρία Όλγα. Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας βοηθήσατε, μας κατατοπίσατε για το θέμα των ορίων που πρέπει να βάζουμε στα παιδιά μας. Ευχόμαστε λοιπόν έτσι να ήταν χρήσιμα όλα αυτά και για τους τηλεθεατές μας. Και εγώ το ίδιο εύχομαι. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.